Έλα, Χρήστο. Ζήτησα, ναι, Άκη, καλημέρα και πάλι. Ζήτησα να παρέμβω στην εκπομπή σας, γιατί μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα μας στάλθηκε η σημερινή ανακοίνωση του Ουκρανικού στρατού σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα μέτωπα. Θα διαβάζω λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο πεδίο, ο Ουκρανικός στρατός ανακοινώνει τα εξής. Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Χαρκόβου, οι επιχειρησιακές πληροφορίες για τις 7.30 ώρα το πρωί σήμερα. Από τις 9 Μαρτίου το πρωί, η επιχειρησιακή κατάσταση στο Χάρκοβο παραμένει τεταμένη. Ο εχθρός εξακολουθεί να χτυπά αστικές περιοχές και περιοχές στις οποίες κατοικούν πολίτες, αλλά και σημαντικές υποδομές. Βασισμένη στη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής, αλλά και στη διασπορά των χτυπημάτων, εκτιμούμε ότι όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο, ανεξάρτητα εάν ζουν σε κάποια μεγάλη πόλη ή σε κάποιο απομονωμένο χωριό. Δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε τη λογική μέσα από την οποία συνεχίζεται ο εχθρικός βομβαρδισμός. Ως αποτέλεσμα μιας ακόμη αεροπορικής επιδρομής, οι εισβολείς έριξαν σε τουλάχιστον 3 περιοχές 3 βόμβες στο μικρό χωριό του Ντίνετ. Η μία από αυτές χτύπησε ένα ίδρυμα και σπίτια. Επίσης είχαμε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Ντίντενχο, όπου εκεί ένα σπίτι κατέρευσε. Ευτυχώς 3 άνθρωποι κατάφεραν να βγουν έξω από τα συντρίμμια. Ακόμη ένας διασώθηκε αλλά τραυματισμένος. Εθελοντές από την τοπική μονάδα της πυροσβεστικής και από την περιοχή Αντριβίνκα, όπως επίσης και στρατιώτες της 34ης δύναμης της περιοχής, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν πολλούς κατοίκους. Ωστόσο, δυστυχώς, από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν 2 νεκροί άνθρωποι, ο ένας από τους οποίους ήταν ένα παιδί 7 χρονών. Στο Χάρκοβο, οι διασώστες, εθελοντές και οι κοινωνικοί εργάτες του Δήμου, δουλεύοντας συστηματικά στα συντρίμμια μιας κατεστραμμένης αστικής περιοχής κατοικιών, κατάφεραν να διασώσουν πολλούς αμάχους. Επίσης, μονάδες από πυροτεχνουργούς εξακολουθούν να εργάζονται, καθώς έχουν εντοπιστεί βλήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν εκραγεί. Τελικώς, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι εθελοντές στην περιοχή του Χαρκόβου ανταποκρίθηκαν σε 18 επιχειρήσεις που αφορούσαν κυρίως φωτιές και ανάστερση τραυματιών από τα συντρίμμια, αλλά και άλλες έκτακτες καταστάσεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Συγγνώμη που σας την μετέφερα με αυτόν τον τρόπο, αλλά προσπαθούσα να κάνω την μόλις την πήρες στα χέρια σου, άλλωστε. Βρε Χρήστο. Και αντιλαμβάνεστε ότι μερικές λέξεις μας ξεφεύγουν. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, νεότερο για την ανθρωπιστική προσπάθεια. Ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, Άκη, ακριβώς, ότι είναι για μένα σημαντικό το γεγονός ότι δεν αναγράφεται ούτε μισή λέξη για το θέμα των ανθρωπιστικών διαδρομών. Σε αυτή την ανακοίνωση. Σαν να μην υπάρχει, έχει ξεκινήσει, γιατί εδώ και 8 λεπτά, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, έχει ξεκινήσει μια καινούργια ανθρωπιστική προσπάθεια εκένωσης, απελευθέρωσης, απεγκλωβισμού αμάχων. Η ουκρανική πλευρά γιατί δεν λέει τίποτα γι' αυτό? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.